το επιχειρησιακό σχέδιο απέτυχε. Απέτυχε το επιχειρησιακό σχέδιο και πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Εμβολιασμένοι ανεμβολίαστοι μάσκες. Μάλιστα υψηλής προστασίας μάσκες. Να μπαίνουν μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς μόνο άνθρωποι με το πράσινο πάσο. Ή δηλαδή να έχουν εμολυνθεί, ή να μπει, δηλαδή να μπουν αυστηρότερα κριτήρια. Τώρα να μπουν τα αυστηρότερα κριτήρια, διότι μετά από μερικές μέρες θα κλείσει το νοσοκομείο και για COVID και για non-COVID περιστατικά. Έκανε απεγνωσμένες προσπάθειες και στον ιδιωτικό τομέα. Και εκεί είναι κλειστά. Δεν έχουμε πού να πάμε τους ασθενείς. Πρέπει να πάρθουν επιπλέον μέτρα. Μέχρι τα Χριστούγεννα, θα κάνουμε μαύρα Χριστούγεννα, είπα πραγματικά, να lockdown των ανεμβολίαστων. Τα σχολεία να κλείσουν, γιατί τα περισσότερα περιστατικά που έχουμε είναι μολύνσεις από τα παιδιά τους. Δηλαδή ας κλείσουν, διότι δεν αντέχει άλλο το σύστημα υγείας. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Φτάσαμε στους 700 διασωληνωμένους. Δεν βλέπω ανάσχεση της πανδημίας στο επόμενο διάστημα. Η πίεση είναι πολύ μεγάλη. Άρα θα πρέπει Άρα να λέτε συνειδητοποιήσουμε. Ότι επειδή πλησιάζουν και οι γιορτές των Χριστουγέννων, μήπως υπολογίζουν σε αυτό ότι θα κλείσουν που θα κλείσουν τα σχολεία για τις γιορτές των Χριστουγέννων 15 κυρία μέρες. Θα τριγνήσουμε πολλά θύματα. Δεν είναι μόνο τα σχολεία, είναι οι θεατές στα γήπεδα. Βλέπετε και χτες τι έγινε. Μα ζούμε ειλικρινά εμείς σε ένα εφιάλτη και η υπόλοιπη χώρα παίζει τις κουμπάρες.